Είμαι ο Αλευθέρης Λαζάρου. Νομίζω ότι θα περάσω μια όμορφη ώρα εδώ. Ε, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ε, και κάποια θα τα κρύψουμε βέβαια. Εβίτα, ξεκίνεσαι εσύ αυτή τη φορά. Θέλω να κάνουμε διαφοροποίηση, να, να κάνεις εσύ την εισαγωγή. Ούτε γεια σας δεν θα πεις. Όχι, όχι. Ε, θα πρέπει να σου το είχα πει πριν ξεκινήσουμε. Να το κάνει. Τώρα βέβαια γράφει. Οπότε δεν πειράζει. Πάμε. Εβίτα, πού είμαστε, τι γίνει. Πε πες μα. Γεια. Γεια σα. Γεια σου, Λαμπρό. Γεια σου, Εβίτα. Είμαι εδώ με το φίλο μου. Το... <laughs> λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ αποφάσισα ότι θα πρέπει να σου, ε, πρέπει να σου βρω ένα άλλο τίτλο. Και το φίλο το κρατάμε, βέβαια. Είναι παύλα φίλοι. Αλλά θέλει και ένα τίτλο. Πέρα. Δηλαδή, έχουμε πει αρχισυντάκτρια, διευθύντρια παραγωγή. Θέλω να σου βάλω ένα από αυτού του πολύ ψαρωτικού τύπου content supervising manager. Uh, of uh, artistic affairs. Oh, δεν έχει uh, ιδέα τι σημαίνει. Ακριβώς όχι, έχω πάρα αυτό πολύ ήθελα. μεγάλη ιδέα τι σημαίνει και δεν νιώθω ότι με αντιπροσωπεύει. Ωραία. Έχει σκεφτεί κάτι για τον εαυτό σου, CEO. CEO. όποτε με ρωτά, <laughs> θα είναι η απάντηση που παίρνει. CEO. Άντε CFO. Chief Operating. Άντε CFO στα financial, financial. Σοβαρά. Είναι CEO είναι μέσος, Chief επόμενο. Executive Officer. Ή oh, για top. σένα θα ήταν content ε, executional. Μια μέρα, Μια μέρα στη δουλειά. Μια μέρα στη δουλειά. Είναι σημαντικό να ορίζει αυτό που θέλει μέσα σου, ειδικά στην Ελλάδα. Ναι. Άμα πει είμαι CEO, είσαι CEO. Ακριβώ. Τέλο. Σε τι είπα CEO, τελείωσε. Ακριβώ. Λοιπόν, πού είμαστε. Ε, τι κάνουμε, θες, εννοείς, πες? Τι θε να μιλήσουμε για την καρσονιέρα. Όχι πάλι για την καρσονιέρα, να πούμε στον κόσμο τι, τι κάνουμε. Μπορεί κάποιο να είπε. Τώρα θα ακούσει πρώτη φορά αυτό το podcast. Όχι. Όχι. Όχι, άμα το είπατε. Όποιο το έχει πει, παρακαλώ να πάει να ακούσει πρώτα τα. Γιατί. Όχι, εντάξει. δεν δε μου αρέσει δε, να επαναλαμβάνω. Το, το, το λε λες και έχουν κάποιο cliffhanger τα podcast. <laughs> τύπου αν δεν έχετε ακούσει τα τρία πρώτα, μην πα στο τέταρτο, μην πα στο πέμπτο, μην πα στο έκτο. Γιατί Ωραία, θα χάσει όλα αυτά που. Θαύμα είναι. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, είμαστε, έχουμε έναν ιρμό, μία σειρά. <laughs> Ξαναντούκου μπακαλιάρο. Πω, με παίζει με τρελέ ατάκε. Ο Ι και ξανατούκου Μπακαλιάρο, και μ' αρέσει που πε τον Μπακαλιάρο γιατί Είμα... σήμερα έχουμε ελευθερία λαζάρου. Άργησε λίγο, <laughs> αλλά το <πιάσες. laughs> Τι λέει Θα έπρεπε να είναι ξαναντούκου Μπεσκανδρίτσα για να το πιάσω επί τόπου. Ε, δεν θα αλλάξω εγώ τώρα τη θυμοσοφία Την πια? Τη θυμό. Ποθέ πω πω, μου, νιώθω ότι είναι εδώ πέρα κάποιο άνθρωπο που έχει γεννηθεί <laughs> το 20. Yeah. Το, ότι έχει ζήσει 8 πολέμου και ήρθε να κάνει podcast λίγο πριν φύγει. Τώρα θα πρέπει να λες πρώτον το 1920, γιατί έχω μια κόρη που έχει γεννηθεί άξολη το 20 το και 20. είναι το 2020. Αυτό είναι θλίψη <laughs> από μόνο του. Επειδή δεν βλέπω να, πει, να λες τον κόσμο τι κάνουμε, να πούμε ότι κάνουμε ένα podcast που λέγεται Παρακαλώ, υποδεχτείτε και προσπαθούμε να μιλάμε με ανθρώπου ε, που μας τιμάνε με την παρουσία τους και τους θαυμάζουμε και τους αγαπάμε και τους εκτιμάμε και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία να είναι. Κάθε συζήτηση είναι διαφορετική βασικά. Δεν ξέρω, yeah. δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι όλε οι συζητήσει θα είναι έτσι ή αλλιώ. Εκβαθέων όμω. Δεν ξέρω, δεν έχω φορτώσει χητικό του αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να το πατήσω. Εκβαθέων. Σε καμία περίπτωση θα έλεγα το αντίθετο όσο πιο επιφανειακέ γίνεται, αλλά να είναι μια συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτό είναι ίσω ο μοναδικό στόχο. Ε, είναι να, να, είναι μια συζήτηση, να μην είναι μια συνέντευξη και να προσπαθούμε κάθε φορά να μην λένε και τα ίδια πράγματα που έχουμε ακούσει να λένε εκατό Γι' αυτό του δίνουμε και το καμπανάκι άλλωστε β. Σωστά. Ε, του mm -hmm. Όποτε δεν θέλετε κάτι να συζητήσουμε ή το έχει βαρεθεί να το συζητάτε, πατήστε το καμπανάκι και κάνουμε skip. Skip όμω, ξέρει τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σε μια εφαρμογή. Oh. Στην αγάπη μα oh. που μα υποστηρίζει, τη Walt. Δεν το να μου έρχεται αυτό. Δεν το δέσε. Κάνω καταπληκτικέ συνδέσει. Δεν ήταν. Όχι. Δεν μου Δεν μου Ξέρεις τι σου έρχεται. <laughs> Φαγητό με τη Walt. Όντω. Ναι, γιατί είναι εφαρμογή delivery. Οπότε σου έρχεται. <laughs> Η Walt δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα. Ε, και μπορείτε επίσης να ξεχάσετε και το supermarket γιατί ήρθε το World Market. Supermarket, βίτα, ξέρεις τι είναι. Έχω World Market, δεν το χρειάζομαι. Μπράβο, ακριβώ. Έχει ξεχάσει ήδη τι σημαίνει. Οπότε πλέον, χάρη στο World Market, μπορείτε να έχετε τα ψώνια όλη τη εβδομάδα στην πόρτα του σπιτιού σα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, όποτε το θελήσετε. Ό,τι ώρα, ρε παιδί μου. Οπότε από φρούτα και λαχανικά μέχρι απορριπαντικά και είδη γηνή, ό,τι γουστάρετε είναι στο World Market και έχετε και promo code FISFIS. F-I-S-F-I-S. Για να έχετε. i υπάρχει κάτι που να σε χαροποιεί πιο πολύ από το promo code, νομίζω. 6 ευρώ έκπτωση στι δύο πρώτε παραγγελίε, 3 ευρώ στην πρώτη και 3 ευρώ στην δεύτερη. Μια απλή Δευτέρα, μην τα ξαναλέμε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτή. Μια απλή Δευτέρα για την Εβίτα. Και ε, μια και μιλάμε γενικά για εφαρμογέ, για φαγητό. Και έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι έχουμε και τον κύριο Λευτέρη Λαζάρου. Το έχουμε ανακοινώσει. Το είπαμε, ναι. Είπε πύρη μπακαλιάρο, είπαμε πεσκανδρίτσα. Και εκεί κάπου αναφέρθηκε ότι έχουμε τον Λευθέρη Λαζάλο, ο τον τίτλο του επεισοδίου το γράφει. <laughs> οπότε, spoiler. <laughs> Ένα άνθρωπο που. Ε, το, εντάξει, είναι θρύλο. όντω. Θρύλο. εννοώ με. Legend. δεν είναι και α είναι Do από τον Πειραιά, αλλά, αλλά. Δεν είναι. Θρίλος, όμως. Είναι θρύλο. Ε, ήταν πάρα πολύ γνωστό. Προφανώ έγινε ακόμα πιο γνωστό μέσα από την. Ε, τηλεοπτική του συμμετοχή στο πρώτο Masterchef. Σωστά. Και το Masterchef για παιδιά. Παρακολουθείς ε, καθόλου το Masterchef το φετινό. Άχι. Φύγε. Φύγε τώρα. Δ, 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 α, θα κάνω μόνο, μονόλογο 10 λεπτά. Πήγαινε, έκανα μια βόλτα. Θέλω να μιλήσω για το Masterchef το φετινό. Μίλα. Είναι από τις λίγες φορές που μπορώ πλέον ε, που, ε, αυτή η χρονιά που είμαι σπίτι βράδυ γιατί συνήθω έχω παραστάσεις και ξαναδουλεύω την τηλεόραση. Ξαναγνωριζόμαστε. Έχω την ευκαιρία να δώσω ραντεβού και να ανοίξω 9 η ώρα και να δω κάτι και να φάω και τι διαφημίσει μάπα του Star όλο. Αυτά ξέρει, τα 40 λεπτά διαφημίσει. Που βάζει το Star διαφημίσει και βλέπει ένα επεισόδιο από ένα sitcom που είναι 20 λεπτά και όταν τελειώνει ξαναρχίζει το πρόγραμμα. Σωστά. Και το βλέπω φανατικά, έχω κολλήσει. Από παλιά είχα κολλήσει με άλλα Masterchef. Μαγειρεύω, ναι, μαγειρεύω αρκετά. Και μ' αρέσει να μαγειρεύω. Ε, ακολουθώ συνταγέ. Δεν είμαι τόσο πολύ του αυτοσχεδιασμού στη μαγειρική. Αλλά βλέπω φανατικά Masterchef, το οποίο ξέρεις, μου, φέρ... αυτό? μου, φέρνει διάφορα πράγματα. Απ' τη μία, ξέρει, μ' αρέσει, κολλάω. Απ' την άλλη, έχει και κάτι στιγμέ. Του βρίζουν, ναι. Είναι ένα τύπο Gordon Ramsay, γιατί εγώ Όχι, έχω ο Gordon Ramsay είναι παρεξηγημένο. Γιατί έχει κάπω μείνει σαν αυτό ο τύπο που βρίζει, ενώ είναι ένα από του top chef, α πούμε, στον πλανήτη. Top chef, όντω. Ναι, και δεν είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Παρεπτώσει, είδα καταπληκτικό βίντεο που είναι με την κόρη του ναι. Και είναι μια φάρσα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και γίνεται. Είναι αυτό που βάζει, κρατά ένα αυγό, έχει ένα μπουκάλι. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω τώρα, παρότι δεν το βλέπετε. Και ε, λε τον άλλον, ξέρει, κάνει το αυγό πάνω από το μπουκάλι του νερού ναι. και κάνει ένα κλακ. Και ο άλλο πιστεύει ότι το έχει βάλει μέσα. Οπότε έρχεται από πάνω από το στόμιο για να δει ότι το έχει βάλει μέσα. Ενώ ξεκάθαρα δεν το έχει βάλει μέσα. Και όπω είναι από πάνω από το στόμιο, ο Γκόρντον Ράμζι πατάει η κόρη του το μπουκάλι, το πλαστικό. Του έρχεται το νερό. Να ανεβαίνει στη μάπα, πλαπ! Okay. Το νερό, καταλαβαίνει. <σου> ναι, ναι, ναι. Και όπω είναι με το νερό, του σκάει το αυγό, παπ! στο κεφάλι. Αυτό το κάνει ο Γκόρντον Ράμζι σε κόσμο. Όχι, αυτό το κάνει η κόρη του Γκόρντον Ράμζι στον Γκόρντον Ράμζι. Είναι μια φάσα που υπάρχει Έπως. γενικά, αλλά εγώ η πρώτη φορά που την είδα ήταν που ήταν η κόρη του και το έκανε στον Γκόρντον Ράμζι. Είναι εξαιρετικό να βλέπει αυτό το θρύλο άλλων. Ένα θρύλο να τσαλακώνεται τόσο πολύ. Κλαπ! <σου> Επικό. <σου> Επικό Επικός και ήχο. Επικό ο ήχο. Αυτό είναι αυγό που σπάει στο κεφάλι του Γκόρντον Ράμζι. Ε, το έκανα συγκεκριμένα για το κεφάλι του Γκόρντον Ράμζι. Ναι, το κατάλαβα μόνο. Αν ήταν για άλλο κεφάλι, θα έκανα άλλο. το, ε, το κατάλαβα μόνο, ήταν Μ' αρέσει λοιπόν το Masterchef. Τέλεια. Δεν αντέχω καθόλου αυτά τα βλέμματα τη αγωνία που, λένε, που, που μετράνε κάθε λέξη. Αυτό που θα αποχωρήσει. Και τώρα αλήθεια το πάω γρήγορα. Δεν είναι έτσι. Κανονικά είναι αυτό. <laughs> Πού. δηλαδή ο Αγγελόπουλο ήταν άξιον κανονικά. Ήταν τύπου γρήγορο σινεμά μπροστά Δεν βλέπω Master βλέπω όμω Survivor. Όπου εκεί έχουμε soundtrack. όχι. Τι soundtrack είναι αυτό. Αυτό είναι soundtrack. Τι Θέλω να. Θέλω να αφήσω απλά αυτό να κάνει soundtrack και βήτα για 40 λεπτά. Τίποτα άλλο. Τι λοπά. Τι soundtrack αυτό, πολεμική ταινία από το την βρυκτικό. Κίνα του, του, του 1930. Ναι. <laughs> ε, <laughs> ε? Ναι. Είναι καταπληκτικό. Θα <laughs> μπορούσα να μιλάω για το Master σου για ώρα. Ε, ναι, θα, αλλά μη, δεν θα το κάνω. Μη, μη. Γιατί. Μη. Ε, δεν θα το κάνω, ναι. Γιατί ναι. θέλω πιο πολύ να μιλήσω ε, με τον ε, κύριο Λαζάρου, ο οποίο ε, μα έκανε την τιμή να ε, ε, είναι εδώ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά. Ε, δεν ε, είναι, είναι αυτό που βλέπει κάποιον. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Θα τον ήθελα κάτι. Θείο. Ναι. Πατέρα. Σίγουρα ηλικιακά θα Φιλό. τον ήθελα. Ή πατέρα ή παππού. Εντάξει, γιατί αυτό είναι. είναι ε, ε, Βασικά όχι, πατέρα. Είναι στην ηλικία του πατέρα μου. Έχω θείο. Γενικά όλου θείο. Θείο, θα θειό. τον ήλθε μπάρμπα. Ναι, Όπω λέω από τον Ρόμπερ Ντενίρο, ένα που τι να με τον. Θείο. Να έχει τον Ρόμπερ Ντενίρο θείο. Ξεκάθαρα. Και τον Άντωνι <Anthony> Χόπκιν. <laughs> Αλλά λέμε τώρα. Τον Άντωνι Χόμπκιν θείο και να μην. Να λένε θα έρθει ο Άντωνο Σπίτι σήμερα και να λε θα πάω κάπου αλλού. Φοβάμαι. Τον Άντωνι όχι ρε, είσαι με τα καλά σου. Άδικα. Ο creepy θείο. Ένα μωρέ. Ένα μωρέ. Δες, Αλλά πάνω, ο, ο Λαζάρου, ο Λαζάρου θα, έρχεται, έρχεται ο, ο θείο σου σήμερα, ο Λευτεράκη. Ανυπομονώ. Πάμε να ξεκινήσουμε, ήδη καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Ε, είσαι έτοιμη? Εγώ είμαι πανέτοιμη. Φύγαμε. Ο μάγειρα που έκανε την Πεσκανδρίτσα Σταρ, ο πρώτο Έλληνας με άσθερη Μισελέν, ένα πάντα χαμογελαστό άνθρωπο και ο σεφ που υπογράφει το καταπληκτικό project Σχεδία Home. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον κύριο Λευτέρη Λαζάρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που, που είστε εδώ. Ε, το, ε, πρέπει να το πω, εντάξει, είναι τεράστια τιμή, ιδέως, ε, για, να, για να έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο σε αυτό το τεράστιο, το τεράστιο χώρο που έχουμε στήσει εδώ πέρα. Ναι, ναι, θα προβληματιστώ το πώς θα βρω την έξοδο, παιδιά. Αυτό, λοιπόν, είναι... έχει δύο, έχει και ένα σε ένα κάλυπτο που δεν βγαίνει πουθενά και μία πόρτα. Τα δέκα τετραγωνικά δεν σας χωράνε, ενώ το, το, την ιστορία... Η ε, φιλόξενοι χώροι είναι και ένα μέτρο. Ω oh, τέλειο. Λοιπόν έχετε δίπλα ένα καμπανάκι το οποίο το γνωρίζετε φυσικά γιατί είναι και το mm. επίσημο καμπανάκι για ξενοδοχεία και για εστιατόρια στην Αμερική όταν Έρχεται... ήταν, είναι έτοιμο το πιάτο και λένε order out και πατάνε το καμπανάκι. Όχι oh, και στην Ελλάδα έχουν κουδουνάκι. Και στην Ελλάδα Έχει. φυσικά. Δεν είναι εφεύρουση Αμερικανό. Είναι αρχαίο ελληνικό αυτό που βλέπετε. Το, το κουδουνάκι αυτό. Βέβαια. Yeah. Και όποτε, ε, όποτε μιλάμε για κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει ήδη 100 φορές σε συνεντεύξεις και βαρεθήκατε πλέον ή όποτε βασικά δεν σας αρέσει αυτό που συζητάμε, πατάτε το καμπανάκι και φεύγουμε. Φεύγουμε ενώ στην επόμενη, δεν φεύγουμε τελείω. εντάξει. μου αρέσει αυτό. Ωραίο δεν είναι. Ναι, ναι, το υιοθετώ. Ε, να ξεκινήσω ε, με τι. το πρώτο πράγμα που, ε, που θέλω να, να, πω είναι ότι ε, η γυναίκα μου είναι από την Πορτογαλία. Οπότε θέλω να μιλήσουμε λίγο, γιατί έχω, ε, από εκεί εγώ έμαθα πάρα πολύ τα θαλασσινά. Δεν ξέρω αν έχει, τύχη τύχει να πάτε. Στην Πορτογαλία, ναι, έχω πάει και στο Κασκάι, έχω πάει και στο Ρίλ, έχω πάει και Λισαβόνα. Γιατί μαγείρεψα στη Χελέξπο του 98, αν θυμάμαι στη... καλά. Αλήθεια. Πανέμορφο ναι. μέρο, έτσι. Πάρα πολύ όμορφο μέρο. Ε, μ' αρέσει η Πορτογαλία, πραγματικά πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ εύκολα παρότι εμένα η γυναίκα μου τον πειραία. Ιδιο <laughs> <laughs> ε... πράγμα. Λιμα... <laughs> Λιμάνι και ιδιο. <οι> δύο. <laughs> ε... Την είχα πάρει μαζί μου επειδή μιλάει Ισπανικά. Ωραία. Μήπω και συνονίσα. Μήπω και βρεθεί αλλά λίγο, ναι. ναι. Ήταν αρνητική. Οι τύποι ήταν στον κόσμο του. Δεν καταλαβαίνανε. Θεωρώ ότι μοιάζουμε λίγο πολύ στην απαταιωνιά. <laughs> <laughs> Στα καλά. <laughs> Στα... Ναι. Ε... Πέρασα όμω πάρα πολύ ωραία γιατί μαγείρευσα για 300 δημοσιογράφους αν θυμάμαι καλά με δυσκολίες αλλά μετά μου δόθηκε η ευκαιρία να μείνω δύο μέρες για να ξεκουραστώ και η τρομερή μου εμπειρία στην Πορτογαλία είναι ότι φύγαμε με το τρένο να φτάσουμε στο Κασκάι και από εκεί πήραμε το καράβι για να γυρίσουμε στην Ελλάδα, στη... Ελλάδα. <laughs> στην Ελλάδα Πότε ήταν το 98, <laughs> <laughs> στην... <Ελλάδα, laughs> δεν είχε απλά. Ναι, στη Χέλεξη. <laughs> πήραμε στο καράβι για να γυρίσουμε στη Λισαβόνα. Όταν μπήκα στο Βαπορί, σου λέω τώρα μια περίπτωση, έτσι τώρα και ε, κάτι μου θύμιζε το βαπόρι αυτό. Κάτι, το κοίταγα και κάτι μου θύμιζε. <laughs> Συνήθω η γυναίκα μου αυτό το βαπόρι μου φαίνεται γνωστό. Μου λέει σιγάρε ρε Δεν <laughs> <laughs> σου φαίνεται γνωστό. <laughs> και εδώ κάνω μια παρένθεση. Εμεί, σαν παιδιά του, του Πειραιά, ε, ε, η προέκταση του Πειραιά μα ήταν ο Αργοσαρονικό. Τότε παίρναμε το βαπόρι για να πάμε στην Έγινα, στον Πόρο, στην Ήδρα, στι Πέτσε. Το λεγόμενο Γαλατάδικο. Γιατί αυτό Σωστά, έκανε έξι, έκανε έξι, έξι, 7 ώρε να ναι. φτάσει στι Πέτσε. <laughs> Και γι' αυτό το λέγαμε γαλατάδικο. Ένα από αυτά τα βαπόρια ήταν ο πορτοκαλί ήλιο. Το πήρα, ναι. Το βρήκα στι γραμμέ αυτές, Ελληνικών συμφερόντων η γραμμή, αλλά το είχα στην Πορτογαλία. Αυτό ήταν βαπόρια όταν εγώ ήμουν 16 χρονών. <ΣΣΣ> ε, και μπαίνοντα μέσα και τσίλα, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. άρχισε να με, να με προγκάει. Οπότε κάποια στιγμή είχε ένα κασέλι εκεί πέρα, βάζοντα σωσίβια. Και πώ μου ήρθε αυτό το διαολικό, το πυριότικο το δικό μου, ανοίγω την κασέλα και βγάζω ένα <σίλω> σωσίβιο πορτοκαλί ήλιο. Σου λέω για να μην <σίλω> λε ότι σου λέω. Αλλά <σίλω> πράγματα. Πουλήσαμε. Να και κάτι που ε, καταπληκτικό από τι Έλληνε. Καταφέραμε εμεί να πουλήσουμε σάπιο παλιό βαπόρι στου Πορτογάλου. Στου Απατεώνε. <laughs> δηλαδή <laughs> αυτό <laughs> δεν ξέρω ποιο. Πότε υπογράφηκε αυτό το πράγμα. <laughs> δεν ξέρω τι έγινε. Πάντω ήταν κάτι που μου είχε. ήταν εκείνη η φορά. Που, η πρώτη φορά κιόλα που είχα πάει η Πορτογαλία. που την είχα κρατήσει και το θυμάμαι ακόμα. παρότι που πέρασε πολλά χρόνια. Ε, μετά ξαναπήγα άλλε δύο για φορέ γιατί μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το φαγητό τη. Έχετε δοκιμάσει. Τα... Σίγουρα θα τα έχετε δοκιμάσει. Έπαθα σοκ την πρώτη φορά που μου φέρανε στα Πορτογαλικά λέγεται Περσέμ, είναι τα νύχια του Δράκου. Ναι, η Περθέμπα που λένε και στην Ισπανία. Περθέμπα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι, πάρα είναι πάρα πολύ. για όσους δεν το ξέρουν, μπορούν φυσικά να, να το. Είναι εξαιρετικό θαλασσινό. Ναι. Είναι ενα, ένα, ε. ένα, βέβαια φαίνεται σαν βράχος σαν, σαν, σαν όντω νύχια Δράκου. Σα, σαν, ποδαράκι σαν, σαν ποδαράκι στην αρχή. Ποδαράκι, μόνοι, ναι. Εξαιρετικό μεζέ, όπω και τα κοκώσα, κοκό, α πούμε, τα. Τα μάγουλα ναι. κάτω από το λαιμό του μπακαλιάρου. Σωστά. Ε, αυτοί έχουν πάρα ναι. πολύ τον μπακαλιάρο. Τον ε, ναι, παστό αυτοί. βέβαια. Ναι, ναι, 150 συνταγέ στον μπακαλιάρο πάνω. Σωστό. Εγώ δηλαδή έχω, έχω φρίξει τον μπακαλιάρο. Δεν αντέχω άλλο μπακαλιάρο. Ε, δεν μπορώ να φάω άλλο ε, μπακαλιάρο. Ε, εγώ σε αμπειρώνω στο το γάβρο. Το ε, γαύρο, σωστά. Ναι. Αυτό το. Είναι σαν το. Τρό και είναι σαν να όταν ήμασταν μικροί που δεν ήξερε ακόμα να κολυμπά πάρα πολύ καλά, που εσεί τον πειραά, μάθετε να κολυμπάτε στα δύο εμεί στην Αθήνα στα 22. Ε, τώρα στα λίμματα είμαστε. <laughs> Παίρνει έξτρα, είναι X-Men, Δηλαδή το υλικό μου φορτίο δεν ξέρω πού βρίσκεται. <laughs> <laughs> το υλικό φορτίο δεν πιάνει ότι ο ιό, είναι εντάξει, έχει ήδη τα δικά του. Αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, <laughs> <laughs> του κρατάω αυτό. Κα... <laughs> 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 το κρατάω κι αυτό. Αλλά το κρατάω. Γενικά έχουν ωραία θαλασσινά. Ε, βέβαια δεν μπορούν να πλησιάσουν τι ελληνικέ θάλασσε, γιατί είναι το ζώο είναι ενό από αυτό που βόσκει και από τη μεγάλη περιεκτικότητα που έχει η αλάτι η θάλασσά μα. Έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι στι θάλασσέ μα. Και πάνω απ' όλα η Ελλάδα είναι ένα πέραντο νησί. Γύρω-γύρω ναι. βουνό, θάλασσα, ακόμα και το φρίγανο που θα πέσει μέσα στη θάλασσα, παρασυρώμενο από τη βροχή. Αυτό είναι τροφή και νοστιμιά για το ψάρι. Τέλεια. Ψάρι, να πάντα. ψάξουμε την το φρίγανο μετά. Το Με, εντάξει. Φρίγανο, μπορώ να σου το πω. Είναι, η ρίγανη, είναι το θυμάρι. Είναι... Από που θα πέσει και Α, θα απο... καταλήξει στη θάλασσα. Που θα το παρασύρει η θάλασσα. Α, είναι ήδη δηλαδή η... μαριναρισμένα τα ψάρια μα. Περίπου βάλ, ε? να το βάλει και έτσι. Είναι αυτό που θα παρασύρει η βροχή και θα το ρίξει στη θάλασσα. Ε, ακόμα και το αστικό λίμα, ακόμα και μια πεπονόφλουδα που θα. <laughs> γιατί γνωρίζει ότι στα νησιά πετά τη σακούλα στο βουνό και κάποια στιγμή πάει ο Δήμαρχο και τα καίει αυτά. Ε, ναι. Μέχρι να το κάψει κάτι θα τσουλήσει στη θάλασσα. Ναι. Ακόμα και η κονσέρβα που θα τσουλήσει που είναι από ένα, μια κονσέρβα τόνου, ναι. κάτι πολύ έχει μέσα. Άρα Σας τι, τι μα λέτε τώρα κύριε Ζάρο, να πετάμε επισκοπίδια στη θάλασσα γιατί κάνουν καλό στα ναι. ψάρια μας. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο <laughs> <λέω> προ Θεού. <laughs> Λιάνο, μα θέλω, μακάρι να ξεκινήσουμε να τα καίμε ή να βρούμε έναν τρόπο καύση και να εκμεταλλευτούμε και την ενέργεια αυτή. Δυστυχώ έτσι γίνεται. Αλλά λέω ότι ακόμα και το αστικό λίμα Κάτι είναι τροφή για το ψάρι. Είναι σαρκοφάγο το ψάρι, τότε τα πάντα. Ακίνητο, άμα καθίσει στου 20 πόντου στο νερό, σου τσιμπάνε τα πόδια. Αυτό. Τι έχεις, ψάρι για να φτάσει. Έχει τα... λευκά πόδια. Τι έχω. Λευκά πόδια. Είμαι κατά βάση λευκό. Τα πόδια <laughs> μου είναι και αυτά στο ήδη, στην <laughs> ίδια απόχρωση. Τι τσιμπάνε παραπάνω. Έλεγα λοιπόν ότι δεν. Τα, τα ψάρια τα δικά μα δεν τα έχουν οι Πορτογάλοι. Γιατί είναι Ατλαντικό, και... δεν είναι Μεσόγειο. <laughs> δεν είναι Ελλάδα. Δεν, δεν, δεν είναι Ελλάδα. Εντάξει, το ψάρι, δηλαδή, ας πούμε, στην Ρωγό, Ιταλία ή... Ούτε που... εκεί. Ούτε εκεί, εκεί, έτσι? <στά> Τα μόνα ψάρια που μοιάζουν λίγο με τα δικά μας, γευστικά και οπτικά, είναι της... από τη μεριά της... Είναι η Αίγυπτο, αλλά από τη μεριά ε... της Μεσογείου. Ναι. Ε... Λίγο τη νότια Γαλλία, αλλά συγκεκριμένα ψάρια, δηλαδή οι γλώσσε, τα χριστόψαρα, ε, μου έκανε εντύπωση γιατί όταν είχα πάει στην Αυστραλία να μαγειρέψω στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, στο Σίδνεϊ, δεν ξέρω πώ είναι, στη Μελβούρνη, τα ψάρια του ήταν ανώστημα Παρά ότι έχουν ωκεανού, είναι μια. Αλλά προφανώ έχουν πλούσιο βυθό. Ε, πάμε όμω πίσω λίγο στο Σίδνεϊ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ότι φύγατε από εδώ 2000 2000, ε, 2000, στην, Ολυμπιάδα. 2000 στην Ολυμπιάδα του 2000, που ε, και πάτε εκεί για να μαγειρέψετε όσα ας πούμε αντιπρόσωπο τη ελληνική κουζίνα. Θα το εξηγήσω γρήγορα. Κάθε Ολυμπιάδα, σε, σε κάθε Ολυμπιάδα, μαγειρεύουν οι τρει επόμενε. Που είναι oh, οι δύο okay. χειμερινέ και η τετραετία. Οπότε αυτέ οι τρει επόμενε Ολυμπιάδε είναι τρει αποστολέ που προ προσπαθούν μέσα από, μέσα από μια συναναστροφή, που το φαγητό είναι συναναστροφή, να φέρουν του σπόνσορε, να φέρουν του ανθρώπου, τα στελέχη των μεγάλων εταιριών, να παρουσιάσουν το φάκελο για να προσελκύσουν αυτέ τι Βοήθειε από τι μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε. Άρα εσεί μα ε, του φέρατε του Ολυμπιακού. Τα καταφέρατε. Μην μου το χρεώνει, σε <σκοί> καλό <σκοί> πάρα πολύ. Εσεί φταίτε <σκοί> γι' αυτό που βρισκόμαστε <γι> τώρα. Θα αρχίσουμε ε, πολύ. Έπρεπε να του μαγειρέψετε άσχημα, <σκοί> να, μην, να μην χρωστάμε τώρα. <σκοί> 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 θα, θα, θα το ξεχρεώσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μην με χρεώνει γι' αυτό. Ήταν μια απόφαση τότε τη Επιτροπή του 2004 να κατέβει ο Λευθέρης Λαζάρου, κάτι να πει, κάτι να κάνει, κάτι να δείξει. Ε, έμεινα κάπου 27 μέρες μαγειρεύοντας ή 28, ήταν πολλές περισσότερες, αλλά είχαμε ένα κακό τότε συμβάν που ήταν το, η βήθηση του Σάμενα, το Ναυάγιο, ναι. που ηταν το βηθηση πάρα πολλά επίσημα δείπνα, οπότε μου μείνανε 5-6 μέρες σαν διακοπές στο Σίδνεϊ, και γνώρισα πράγματα έτσι μοναδικά. Δηλαδή πήγα και τα ίσα φάλαινε. πήγα και. Πήγα <laughs> και τα ίσα φάλαινε. Ναι, είναι ναι, σαν ναι, τα περιστέρια, ναι. είναι περίπου το ίδιο, η ίδια διαδικασία. Α πούμε, κάθεσε ένα λίγο, παγκάκι. Λίγο και... μικρότερα. Ε, ναι, λίγο, 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 μικρότερα. Αλλά κάθεσε ένα παγκάκι και λε. Ναι, ε, πάρτε ε, μπαίνεις σου σαμάκι. Μπαίνει σε ένα μεγάλο σκάφο που σου δίνουν κάτι τεράστια κοντάρια που στην άκρη έχει μια τανάλια και εκεί πάνω βάζει ένα ψάρι. Και μόλι βγάλει το κεφαλάκι τη, που Έχει είναι ένα ωραίο μπουρναλάκι. Ναι. Αφήνει εκεί, πατά την τανάλια, φεύγει το ψάρι. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι έρχεται και τρίβει την ουρά τη στο σκάφο για να σε ευχαριστήσει. Α, τι ωραία. Και την ώρα που τρώει αυτό που του δίνει να φάει, ανοίγει ένα τεράστιο μάτι. Γιατί το ένα μάτι βλέπει, άλλο δεν το βλέπει. Είναι από την απάντηση. Είναι, είναι από εκεί χιλιόμετρα πιο Οπότε βλέπει ένα τεράστιο μάτι να ανοίγει και να ανοιγοκλίνει πολλέ φορέ και να εστιάζει το βλέμμα τη επάνω σου. Και είναι λίγο ανατριχιαστικό και, και συγκινητικό ταυτόχρονα. Ε, ε, έσα... και, και λίγο φοβιστικό θα λέγαμε. Φοβιστικό έτσι? Όχι, όχι, γιατί ε? δεν σου προκαλεί ότι αυτό το, 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 το θηλαστικό, αυτό το τεράστιο ζώο θέλει να σε βλάψει. Είναι, αυτό είναι λίγο μετά το, το, αστέρι, δηλαδή, όχι, έτσι. το αστέρι. Το 2000, το 2002 δύο πήρα το αστέρι. Α, α είναι αστέρι. πριν το αστέρι. Αλλά είχα αρκετού σκούφους. Ε, κάποιοι άνθρωποι εκτίμησαν ότι πρέπει να κατέβω κάτω να... Να πάρω ναι, και ναι, να κάνω καλά, κάποια πράγματα. Καλό ε, ε, το βρίσκω. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα γιατί το να ζήσει έναν, έναν τόσο μεγάλο νόγκο σου δίνει άλλη γνώση, σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτεί και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί δεν σου κρύβω ότι το μπάτζετ ήταν πάρα πολύ μικρό, <laughs> γιατί είχαν εξοδευτεί, πάρα <laughs> πολλά, είχαν εξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά. Το <laughs> πιστεύω. <laughs> και μου είπαν ότι με αυτά τα λεφτά πρέπει να του τα <laughs> και έκρινα ότι. Πρέπει να μεταπίσω τα φασόλια, <laughs> τι φακέ, τα ρεβίθια. Ε, ασχολήθηκα με φτηνά και ταπεινά ψαράκια που τα φιλετάρει. Φημίζομαι βέβαια γι' αυτό. Ναι, θυμίζει ότι, ότι παίρνετε ψάρια τα οποία. Παίρνω, είναι... παίρνω ψάρια που είναι άγνωστα και τα του κάνω. Πεταματού, τα πεταματού, α πούμε, κάνω, και τα, τα, τα... κάνω φίρμε. Φίρμε, ναι. Ε, ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Ότι ό,τι παίρνει από τη φύση, γιατί η θάλασσα είναι αυτό που μα δίνει, πρέπει να αξιοποιείται. Όχι να ξαναγυρίζει πίσω πεθαμένο Σωστά. και να το απορρίπτουμε στη θάλασσα σαν κάτι άχρηστο. Και ο λόγος μου είναι αυτός ότι πρέπει να σωθεί αυτός ο πλανήτης και να μας τρέψει. Αυτό πιάσαμε, αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μαγειρέψουμε. Γενικά πάντως έχετε διάφορα σημεία ε, σε αυτή την τεράστια πορεία που εντάξει, κάθε πελάτης είναι ίσω ίσος και κάθε βραδιά σε ένα εστιατόριο είναι ίση, δηλαδή είναι σαν και την παράσταση που λένε ίσως όσο καλό όσο η τελευταία σου παράσταση. Άμα μία βραδιά δεν μαγειρέψει καλά. Πρέπει να σου πω ότι η μαγειρική είναι τέχνη μαγειρική τέχνη. Σε αντίθεση ε, με την κομμωδία τότε που το έφερε, όχι σαν αυτά που κάνετε εσεί. Ε, δηλαδή, <σταθέτει> άμα δεν με κάνει να γελάσω, δεν θα ξανάρθω. Έτσι, μπράβο. Οπότε, αν δεν φας καλά και από μένα, πάλι θα ξανάρθει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια παράσταση κοινοθετή, δίνει μια παράσταση που και στι δύο, και στις δύο δουλειέ ουσιαστικά δεν μένει τίποτα. Δηλαδή, είτε ο θεατή, είτε ο επισκέπτη εστιατορίου, μετά από λίγο καιρό το έχει ξεχάσει. Είμαστε πολύ εφημεροί. Δεν... Ε, κάτι θυμόμαστε. Εμένα με τιμάω έτσι βέβαια. Κάποιοι πελάτε μου λένε θα μα φτιάξει και εκείνο. Πού είχε ένα σε... πιάτο πριν από 20 χρόνια. Και... Ναι. ναι και... Ε, ε, είχα και την τύχη να είμαι φίλο με έναν εξαιρετικό συνάδελφο Γάλλο που δεν ζει πια. Που μου είχε πει έτσι συμβουλευτικά ότι τα μεγάλα πιάτα, τα σου σου, δεν θα τα αφαιρέσει ποτέ από τον κατάλογο. Γιατί η μνήμη τη γεύση θα φέρει κάποιον πίσω και θα στο ζητήσει, μπορεί και μετά από 20 χρόνια. Και πραγματικά είχε δίκιο και έτσι είναι και τα μεγάλα μάστς ε, και σουξέ πιάτα του βαρούλκου δεν φεύγουν από τον κατάλογο, παραμένουν... Ε, Υσχύει και αυτό στη, και στην κομμωδία και στα, στη μουσική. Ναι, και ε, σε, δηλαδή, άμα ναι. πάνε οι Rolling Stones, τώρα ε, θα παίξουν και το satisfaction, δεν γίνεται. Δηλαδή, το περιμένει ε, ο κόσμο. Και είναι αυτό που λες, ότι επενδύεται στη διαφορετικότητα τη χρονιά και της στιγμής. Σωστό. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει ξεχωριστό τον καλλιτέχνη όπω και το μάγειρα είναι η εντός εισαγωγικών η αυθαιρεσία της στιγμής. Δηλαδή αυθαιρετούμε είτε ναι. σε ένα κείμενο είτε σε μια συνταγή. Και αυτή είναι και η ομορφιά της μαγειρική τέχνης σε αντίθεση με τη ζαχροπλαστική. Που έχει ακριβείς είσαι δοσολογίες. Χημικός, που είσαι χημικός ναι. χημικός. ναι, είσαι εκεί. Στήρος, στήρος, ναι, ναι. ε, ε ναι. Μπορεί να ε, παιδιά ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. <laughs> Το πρώτο, ήθελα να πάω και στο ότι δεν μπορώ να φανταστώ τι σημαίνει να, να, μαγειρεύει για τους ανθρώπους που έχετε μαγειρέψει εσείς. Δηλαδή, κατανοώ ότι κάθε, αυτό που έλεγα πριν, κάθε πελάτης είναι το ίδιο και είναι, το φαντάζομαι ότι και για εσάς είναι το ίδιο είτε μπαίνει μέσα ένας ε, οποιοδήποτε άνθρωπος είτε μπαίνει μέσα ας πούμε, ο Νέλσον Μαντέλα. Κοίτα, για τον κάθε άνθρωπο πραγματικά άγιεσαι και φέρεσαι ξεκινώντας από πού έρχεται. Πρέπει να αντιληφθεί τις διατροφικές του συνηθειες Επίση, mm -hmm. Επίσης πρέπει να τον δεις και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα το πόσο ο ίδιος ισορροπεί πάνω στο, στην καρέκλα ισορροπεί στην καρέκλα καθισμένο, καθισμένος δηλαδή και πώς είναι η άνεσή του στο τραπέζι για να δεις σε τι βαθμό δυσκολία θα τον πας. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή λίγο αν τον παρατηρήσεις και τον ψυχαναλύσεις γιατί αυτό κάνω εγώ δεν ξέρω πόσοι άλλοι συνάδελφοί μου μπορούν και το κάνουν, ε, για να δω σε τι βαθμό δυσκολία θα τον φτάσω. Από τον τρόπο που κρατάει το μαχαιροπύρουνό του, από τον τρόπο που βάζει την πετσέτα πάνω του, ε, από τον τρόπο που αφήνει το μαχαιροπύρουνό του, να τρώει την μπουκιά του για να μιλήσει με το φίλο του, με τη φίλη του, να συναναστραφεί, γιατί το φαγητό έχει και συναναστροφή. Ναι. Πώ θα πιάσει το ποτήρι του κρασιού για να το απολαύσει, ο τρόπο που πίνει. Είναι πολλά πράγματα που σου μαρτυρούν το επίπεδο ενό ανθρώπου και το πού μπορεί να τον πα. Όταν έρχονται νέα παιδιά, που για μένα είναι ιδιαίτερη φροντίδα σε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί το εισόδημά του είναι πιο συγκεκριμένο για να μου δώσουν κάποια πράγματα και να απολαύσουν από μένα. Είναι σαν του Ολυμπιακού στο Σίδνεϊ, περιορισμένο μπάτζετ. Των νέων παιδιών. Των νέων, αυτό λέω. Οπότε εκεί δίνει μια πολύ, πολύ 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 ιδιαίτερη προσοχή και δεν είναι ότι κάνει εκπτώσει. Δηλαδή. Αλλά είσαι λίγο γενναιόδωρο. Okay. Είσαι λίγο γενναιόδωρο ναι. γιατί πιστεύω στη νέα γενιά, πιστεύω στα νέα παιδιά, πιστεύω σε, αυτή τη, σε αυτό που έρχεται. Παρότι η εποχή του ξέσκησε, τους γονάτισε. Ξεκάφερα. τη δική σα τη γενιά. Εν πάση περιπτώσει, πάω σε αυτό που έλεγα ότι ε, δείχνω έναν απίστευτο σεβασμό και μια άλλη τρυφερότητα. Και προσπαθώ ακόμα και στο τέλο να κεράσουν αγγλικά εκεί. Καλά. Δηλαδή... Ε, Κερνάτε γλυκό όμω, ή κάνετε αυτό που κάνουν κάποιοι που είναι απαράδεκτο, που λένε να κεράσουν γλυκάκι και φέρνουν πεπώνη. Ε, ναι, όχι, δεν το κάνω. Αυτό κάνω... Αυτό, αυτό... αυτό πρέπει να σταματήσει. Κύριε Λαζάρο, α, με του συναδέλφου σα να μιλήσετε, να του πείτε, δεν ε, είναι γλυκό αυτό. Δεν, 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 δεν θέλω να ασχοληθώ <laughs> με αυτό. <laughs> <laughs> Αλλά... Καμπανάκι, Λαζάρο, καμπανάκι. σωστά, <laughs> σωστά, σωστά, σωστά. <laughs> το ξεχνάω αυτό. Θα φέρω πιο κοντά. <laughs> ε, Έλεγα ότι είναι μια παράσταση. Είναι και έχει και είναι, είναι πολύ ωραίο για μένα να το ακούω αυτό γιατί ένα λόγο που κάνω και αυτέ τι συζητήσει είναι γιατί πιστεύω ότι πολλά από αυτού, πολλούς από αυτούς του τομεί έχουν πολλά κοινά. Και με, με ξαφνιάζει και με, μου αρέσει πάρα πολύ όταν βρίσκω κοινά. Όταν, όταν δηλαδή εγώ πάω στο θέατρο και κοιτάω από την κουρτίνα να δω τι κόσμο έχουμε μέσα, τι ηλικίε, τι δημογραφικά, όταν κάνουμε κάποιε αναγνωριστικέ ερωτήσει στην αρχή για να δούμε από πού έχουν έρθει και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την παράσταση ε, όσο πιο ε, κοντά αυτό που λέτε, δηλαδή τι θα, τι θα καταλάβει, τι θα εκτιμήσει, τι, με τι θα γελάσει, είναι πολύ παρόμοιο με αυτό. Δηλαδή να δει τον πελάτη τον, ε, που έρχεται και να προσπαθήσει να καταλάβει πού θα τον πα. Ναι, ε, νομίζω ότι με αυτό κερδίζουμε πολλά. Ναι. Πάμε σε μια πολύ βασική ερώτηση, εντάξει, και η Εβίτα, και εγώ είμαστε γονείς. Τι γίνεται, πώς πείθουμε τα παιδιά να φάνε ψάρι. Η δική μου τρώει τα πάντα. Ωραία. Εγώ <laughs> είμαι γονιός, το παιδί τη Εβίτα δεν ξέρω τι του κάνει και τρώει τόσο εύκολα ψάρι. Εγώ πριν τρεις μέρες ε, τρώει ε, τραχανά, δεν τρώει το ψάρι, τρώει τραχανά και όπω τον τρώει πάω και βάζω ένα τίποτα, ένα ε, 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 ελάχιστο κομμάτι, ε, τίποτα, δεν φαινότανε καν. Και δεν ξέρω αν είναι ταλέντο η κόρη μου και έχει τέτοια απίστευτη παλέτα που το, το, το έπιασε με τη μία. Το φτισή. Το, το όχι, το φτύσε. Το, το φτύσε. <laughs> <laughs> μου το στη μου. Πριν το φτίσει, έκανε. <laughs> δηλαδή το, το, το ανείχνευσε που δεν ανιχνεύεται. Είναι τόσο μικρό. Δεν ξέρω καν αν ένα έμπειρο άνθρωπο θα το, το πιανε αυτό Κοίτα, το μικρό κομματάκι. υπάρχουν πάρα πολλέ δικαιολογίε. Τώρα θα ρώτησε η πρώτη που θα πω δεν ισχύει για σένα με, το, με, αυτό που βλέπω. Συνήθω όταν έμπαινε ένα ψάρι στο σπίτι μέσα, το που το, το κουβαλούσε ο άντρα και η γυναίκα το φρόντιζε να το μαγειρέψει, ε, κάποιε εποχέ πριν από αρκετά χρόνια, άρχισε μια συζήτηση. Που θα βρωμίσει το σπίτι, που θα. Τι μου έφερε εδώ, ρε Κώστα. Πάλι ε, 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 αυτό, δεν σου έχω πει. Που θα λερωθεί ο νεροχήτη, <laughs> που θα πεταχτούν τα λέπια στον ταβάτι, <laughs> που θα τρυπηθώ. <laughs> όταν τα άκουγε αυτό ένα παιδάκι τώρα 5-6 χρονών, έβλεπε ότι το ψάρι ήταν ο εχθρός της μαμάς που θα την τσιμπούσε που θα την τρέλαινε και αφού φτάνανε να το μαγειρέψουν αυτό το κακόμενο το ψαράκι και καθούσαν στο τραπέζι όλοι μαζί σαν οικογένεια άρχισε μια ιστερία πρόσεξε μη σου καρφωθεί καν ακούω καλό στο λαρίγκι θα σε πάμε στο νοσοκομείο να σου το βγάλουμε ακούς καημένη μου πρόσεξε Οπότε καταλαβαίνει ότι εκεί. Αυτό το, τι ψάρι, να φας, ναι. αυτό το παιδάκι έντρομο, τι να φάει, δηλαδή φοβότανε, έβλεπε έναν άνθρωπο τεράστιο Α, με μια ποδιά, με μια τσιμπίδα στο χέρι, ναι. από πάνω με ένα φακό στο κεφάλι, να προσπαθεί με μια τσιμπίδα να του βγάλει το κόκαλο, το λαρίκι. Πού να το φάει το παιδάκι αυτό το ψάρι, η μία η περίπτωση ήταν αυτή. Είναι λίγο σαν του Αμερικάνου, δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει, που έχουν δει τι ταινίε με το γιγάντιο καλαμάρι. Ναι. Και, και έρχονται εδώ και του βγάζει το χαλαπόδι και το καλαμάρι, και λένε τι. Τι είναι αυτό, Το τρώτε εσεί αυτό. Αυτοί έχουν μείνει στον ήλιο βέβαια. Αυτό, ναι, Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, αυτό είναι εχθρό. Είναι καταπληκτικό γιατί. Εντάξει, εγώ είμαι γενικά fan του Masters. Έβλεπα. από παλιά. Έβλεπα Αυστραλία, έβλεπα. Ναι, ναι, μπράβο. Ε, και πάντα είχα αυτό το θέμα ότι πόσο αυστηροί είναι οι κριτέ, και μετά έκανα παιδιά ε, και, και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο ε, ένα παιδί θα γυρίσει πίσω φαγητό, ο πιο αυστηρό κριτή μάγειρα δεν θα το κάνει. Το παιδί σε, ισο... σε ισοπεδώνει. Σε ισοπεδώνει! Έτσι, γι' αυτό και λέω ότι, επειδή η γευστική παιδεία αρχίζει από τη μικρή ηλικία, και το λέω πάντα ότι αν γίνω αποδεκτός από το παιδί. Έχω κερδίσει τι πάντε. Τέλο. Έχετε μαγειρέψει, λοιπόν, είπα πριν και για το Μαντέλα, έτσι. Ισχύει. Δηλαδή, ο άνθρωπο ναι, έσπασε, έκανε απεργία πείνα, μετά έρθει σε εσά. Ε? Ε, δεν έκανε για απεργία πείνα, <laughs> για να φάει σε μένα. <laughs> Νομίζω ε, ότι έκανε ακριβώ για αυτό το λόγο. Το έχω τσεκάρει με τη Wikipedia. Ήταν όλη η κυρία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο πραγματικά ήταν μια μεγάλη μορφή για μένα. Είχα ταξιδέψει στην Αργεντινή για να μαγειρέψω ελληνική κουζίνα. Και στην πρώτη μέρα που φτάσαμε, είπαμε για να ξεμουδιάσουμε από αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι να κάνουμε μια βόλτα στο, στο Buenos Aires. Είμαστε μια αποστολή από 10 άτομα, 12 και χωριστήκαμε σε δύο ομάδε. Ε, εγώ είπα ρε παιδιά, πάμε σε αυτό το ξενοδοχείο, εκείνο το φοβερό ξενοδοχείο που είχε πεθάνει και η Χριστίνα Γιονάση, να το δούμε, να δούμε πώ είναι, γιατί το Buenos Aires είναι χτισμένο από Ισπανού, Γάλλου και Ιταλού. Δηλαδή είναι μια πανέμορφη πόλη. Και εγώ είπα ότι ο άνθρωπο πριν τελειώσει τα ταξίδια του πρέπει να δει τον Πένο Αέρε οπωσδήποτε. Mm. Και φτάσαμε σε αυτό το ξενοδοχείο και την ώρα που φτάναμε να μπούμε μέσα να πάμε στο καφέ να το δούμε και να πιούμε ένα καφέ, σκάνε εκεί 5-10 αυτοκίνητα και έρχεται ο Νέλσον Μαντέλα. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη στον Πένο Άιρες. Και πέφτω στα 50 μέτρα απέναντί του. Τελείωσε εκεί. Γυρίζουμε, μαγείρεψα, φύγαμε, γυρίσαμε στην Ελλάδα και μετά από Δύο μήνε έρχεται στο Βαρούλκο. Και ήταν μια συγκυρία. Όταν άμα... λέμε έρχεται, είναι αυτό που δεν το ξέρετε. Δηλαδή που απλά μπαίνει. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το απλά ήξερα, μπαίνει δεν μέσα... Δεν το ήξερα. μέσα. Τον είχε φέρει η ελληνική αποστολή, ήταν πρωθυπουργό ο κ. Σιμίτη τότε. Και είχαν έρθει οικογενειακά. Δεν είναι τέσσερα άτομα ήταν, δεν είναι, ή έξι, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι πάρα πάρα, πάρα πολύ επίσημο. Στον κ. Σιμίτη δεν αρέσανε και όλα αυτά. Ήταν πιο... Στα τραπέζια ήταν πιο χαμηλών το. Ε, και βλέπω τον άλλο και τρελαίνομαι βέβαια. Δεν είναι. Ε, ήταν και το αυτό που μετά νιώσα που δεν ζήτησα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Δεν είχαμε και τι ευκολίε του κινητού τότε, αλλά ήταν για το μόνο άνθρωπο γιατί έχουν περάσει πάρα πολύ. Έτσι παίρνει ναι, ηγέτε και, περάσει... και επίσημοι και ηθοποιοί και καλλιτέχνε κτλ. Ε, δεν. Ε, μου είναι αδιάφορο το να βγάλω μια φωτογραφία. Σέβομαι την προσωπική στιγμή του καθενό. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, θα ήταν ωραίο να έχετε αυτό που έχουν στι ταβέρνε ναι. που έχουν φωτογραφίε στι ταβέρνε. Ναι, στις ναι, βάζονται, ναι. Βάζονται και τα μπέλτσε <laughs> στι καρέκλε. Εδώ κάθεται <κάθισον> κάθισον... <laughs> η Αλέκη Βουγιουκλάκη. <laughs> 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 το, το καλύτερο είναι το, το κάνουν με Photoshop. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει ποτέ. Που μπαίνει σε κάτι <laughs> ταβέρνε και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πατήσει εκεί το πόδι του, ξέρω εγώ, ο Ομπάμα ah. σε κάποια ταβέρνα στο Αχρίνιο, α πούμε. Ο άλλο όμω έχει κάνει το Photoshop του και έχει βάλει τον εαυτό του με τον Ομπάμα. Στον τοίχο, το οποίο εγώ το θαμάδι. Γιατί να. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνει επί τόπου ότι το έχει κάνει για πλάκα και είναι ωραίο. Δεν ξέρω εγώ πόσο πλάκα έχει, αλλά. Εντάξει, ωραίο είναι. Να πα τώρα σε σουμπλάκια στο αγρίνιο και να έχει φωτογραφία του Ομπάμα. Μπορείτε να θυμηθείτε, δηλαδή, ξεκινάτε, ανοίγετε το βαρούλκο. Φαντάζομαι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πιο δύσκολα. Για, για εσάς κάποια χρόνια, ας το πούμε δύσκολα, ε, υπήρξαν, δηλαδή τα πρώτα βήματα, τα ε, 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 όταν πηγαίνατε Ιταλία, ό, δηλαδή, κάπου, κάποιες δυσκολίες που, που <συσκλίδε> α, α, υπήρχε <συσκλίδε> και μια αμφισβήτηση, θα τα καταφέρω ή δεν θα τα καταφέρω. Ε εμένα η μεγάλη, η μεγάλη μου δυσκολία ήταν η Πυραιός. Μετά τη τηλεφωνία του Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, άρχισε η Αθήνα να καίγεται, να φλέγεται. Και άρχισε και εμένα να με παίρνει μπάλα γιατί ήμουν ουσιαστικά κάτω από το Υπουργείο Εργασία. Όλη αυτή η κατάσταση του 98, του 2008, 2008, 2008 ναι. ε, μου δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα ε, από δουλειά. Το λάθος το δικό μου είναι ότι εγώ επέμενα ότι θα το γυρίσω και θα το ξαναλειτουργήσω έτσι όπως ξεκίνησε το βαρόνικο στην Πυρέως. Ε, Αυτό μου κόστησε. Μου κόστησε καθυστε, καθυστέρησα εγώ. Εγώ φταίω δηλαδή. Δεν έβλεπα ότι έπρεπε να φύγω. Μέχρι που βρήκα το κουράκι και ξαναγύρισα στον πειρά, αλλά αφήνοντα πίσω μου μια μεγάλη επένδυση που είχα πουλήσει και ποσοστό από, το, από αυτό που είχα για να μπορέσω να φτιάξω αυτό το μαγαζί. Οπότε, εκεί ήταν λοιπόν η δυσκολία, εκεί πούμε, ήταν η μεγάλη το δυσκολία. Όχι το... όταν ξεκίνησα. Όχι όταν ξεκίνησα, όταν... ήμουν εγώ στην κουζίνα, ήμουν ο manager, ναι. τα έκανα όλα. Αλλά η μεγάλη μου δυσκολία ήταν τότε, το, το 2008. Ε, βέβαια, ε, ευτυχώ κατάφερα μέσα στε, από το 4 που ξαναγύρισα στον πειρά. Κατάφερα να το ξαναγυρίσω αυτό. Ξεκίνησα με 30 εργαζόμενους από την πυρό και τους έχω φτάσει 80 περίπου, 76 και το καλοκαίρι γινόμαστε 90. Τεράστια ομάδα πάντως. Δηλαδή, ε, ενώ είναι προφανώς ένα πολύ ομαδικό πράγμα η κουζίνα και είναι αλήθεια ότι μέσα είναι και κάπως όχι στρατιωτικό, αλλά καταλαβαίνετε την ότι έχει μια πολύ ε, μεγάλη πειθαρχία, μεγάλη... Δηλαδή ε, είχα ακούσει κάποτε ότι αυτό που λένε οι ναι σεφ, ναι σεφ είναι για να κατανοήσει ότι πήρε την πληροφορία ο άλλο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία τα. Έτσι γίνεται, ναι. γιατί επειδή οι κουζίνε έχουν και πάρα πολύ θόρυβο. Ναι. Δουλεύουν πάρα πολλά μηχανήματα. Οπότε η, το ύψος, το... ο ήχο τη φωνή πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μάλλον ο τόνο τη φωνή πρέπει να είναι ξεκάθαρο για να ακουστεί στα 30-40 μέτρα που είναι ο άλλο μακριά από σένα. Και αυτό το ναι, Σεφ. Ναι. Είναι, είναι ότι το Uber. Πήρε, το... πήρε, ναι, πήρε το μήνυμα πήρε το, το μήνυμα. έχει ακούσει. Μέχρι να ξεκινήσει η δουλειά υπάρχει. Έτσι παίζει λίγο μουσική, παίζουμε λίγο μουσική. Visamplus, ακούμε... eh. Ε? Ναι, η προετοιμασία. Εντάξει, είναι καταπληκτική. επόμενο γύρο. Α το σου να χαθεί Υπάρχει λίγο έτσι ένα κλίμα. Ναι. Πιο ήρεμο. Ακούμε λίγο μουσική. Είναι πιο χαλαρό δηλαδή. Λέμε τι έγινε χτε το βράδυ, πήγατε πουθενά σχολώντα. Είναι λίγο πιο χαλαρό. Όταν ξεκινάει η δουλειά όμω, υπάρχει μια πειθαρχία, υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχει μπροστά ένα ο στρατηγό, ο, ο οποίο πραγματικά πρέπει να διοικήσει. Γιατί δεν είναι μόνο να μαγειρεύει. Πρέπει να ξέρει και να γνωρίζει νομ... πώ θα διοικήσει μια μπριγκάδα για να είναι πιο αποτελεσματική και να λειτουργήσουν όλα άψογα. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό ε... Skill, α το πούμε. Ναι. είναι το, το να μάθει πώ θα πάρει μια ομάδα, να την κάνει ομάδα, πώ θα την κάνει να βγάλει ο καθένα το καλύτερο. Ε, ε, είναι αυτή, είναι και, άλλο... αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Μεγα... Ναι. Θέλει διοικητικέ ικανότητε, τι οποίε και λίγο πολύ μπορεί να τι σπουδάσει και να τι αποκτήσει, αλλά πάνω απ' όλα είναι η διαχείριση του μυαλού σου και πώ εσύ μπορεί να πάρει από τον κάθε εργαζόμενο που είναι δίπλα σου να πάρει το καλύτερο και το περισσότερο. Χωρί αυτό να δείξει και να τον πιέσει. Να στο δώσει, να στο, να στο χαρίσει ναι. απλόχερα ε, και να τον κάνει υπεύθυνο. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω έναν, σε έναν άνθρωπο ή στου γονεί που μου φέρνουν τα παιδιά ότι μάγειρα θα τον κάνω. Ε, είτε με τον έναν τρόπο ναι. είτε με τον άλλο. Θα βρεθεί κάποιο τρόπο να, να μάθει να μαγειρεύει. Καλό άνθρωπο δεν μπορώ να τον κάνω. Σωστό. Το, αν δεν τον έχετε φτιάξει από το σπίτι σα, εσεί. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ναι. Οπότε, για να ακολουθήσει τη μαγειρική τέχνη. Πρέπει να Αυτό τώρα θα το ρωτήσω γιατί με έχει βάλει η γυναίκα μου αναγκαστικά να το ρωτήσω ότι ε, γιατί ε, ενώ η μαγειρική ε, ας το πούμε παραδοσιακά είναι ένα τόσο ε, γυναικείο πράγμα έχουμε λιγότερες γυναίκες σεφ. Ε, μπορώ να σα απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα και να... Με ένα αυγά... καμπανάκι. <laughs> και να... Και να... <laughs> Καταλαβαίνω την απορία κάποιων ανθρώπων. Καταρχήν, μαγειρική τέχνη και μητρότητα είναι δύο αντίθετα πράγματα. Οπότε γίνεται εύκολα αντιλήπτο ότι μια γυναίκα που ξεκινάει να κάνει μαγειρική τέχνη που στα 28 της, 30 σήμερα, 32 της αποφασίζει να γίνει και μητέρα θα απομακρυνθεί από τη δουλειά αν γίνει δύο φορές μητέρα θα απομακρυνθεί γύρω στα 5-6 χρόνια. Είναι δύο χρόνια είναι οι εγκυμοσύνες, Κάνα δύο χρόνια το ένα μεγάλομα, καλά δύο χρόνια το άλλο μεγάλομα. Οπότε θα φύγει από το χώρο τόσο 4, 5, 5-6 χρόνια. Άρα οι συμμαθητέ τη και αυτοί που έρχονται ακριβώ μετά την έχουν ξεπεράσει. Όχι, δεν την έχουν ξεπεράσει από, τη γνω... από γνώση, την έχουν εμπειρία. ξεπεράσει ιεραρχικά. Ε, ναι. Οπότε okay. αυτό ο άνθρωπο θα πρέπει να ξαναξεκινήσει από την αρχή για να επιβεβαιωθεί για τι δυνατότητέ τη για τη σκέψη της και για την τεχνική της. Αλλά πάντα θα τη βασανίζει ότι στο σπίτι υπάρχουν δύο παιδιά που μεγαλώνουν μόνα τους. Δηλαδή στα πέντε χρόνια δεν είναι μεγαλωμένα τα παιδιά, απλά έχει γεννήσει και έχει καθυστερήσει λίγο να επιστρέψει στη δουλειά της. Ε, έξι χρονών δηλαδή. Ε, δεν γίνεται να θυλάζεις και να μαγειρεύεις. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Υγειονομικό. Δεν είναι υγειονομικό, δεν θυλάζει τον εαυτόχρονα έτσι. Ο, ο θυλασμό είναι μαγειρική. Αλλά, είναι μαγειρική. Αλλά, Βασικά αλλά, ο θυλασμό είναι ένα εστιατόριο, το καλύτερο εστιατόριο θεωρώ. Φυσικά. Είναι... Είναι... Τρία αστεριά μου σε λένε. <laughs> Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Ναι. Άρα εκεί πρέπει να αποφασίσει η γυναίκα αν θα ακολουθήσει τη μαγειρική τέχνη για να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο σεφ. Και, 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 να διοικήσει μια κουζίνα, πρέπει να στερηθεί όλα τα άλλα. Ή μπορεί να παραμείνει στο χώρο τη κουζίνα, κάνοντα σαφώ μια καλή μαγείρισσα αλλά δουλεύοντα σε ξενοδοχείο, δουλεύοντα σε άλλε κουζίνε που δεν έχουν την πίεση και που έχουν περισσότερο χρόνο και ρεπό. Γιατί το εστιατόριο έχει τελείω διαφορετικέ λειτουργίε. Και όταν είσαι και επικεφαλή μια κουζίνα, παίρνει πάνω σου τέτοιε ευθύνε που δεν περισσεύει χρόνο για την οικογένεια. Και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο για να, δημιου... για να, αποκτήσει σύντροφο, για να δημιουργήσει σχέσεις, πρέπει να είναι μέσα από τον ίδιο χώρο. Ω, Γιατί είναι τελείως αντίθετες οι λειτουργίες. Ναι, τα ωράρια, τα ωράρια ναι, ναι, είναι, είναι τελείως, δηλαδή, άντε φτιάχνει μια σχέση με έναν οδοντίατρο. Ναι. Ε, ο οδοντίατρος στις 12 η ώρα, 12 η ώρα, να κοιμηθεί. Ναι. Να ξυπνήσει το πρωί να κάνει εξαγωγές. <laughs> στο εξωτερικό, <laughs> το στέλνει τα δόντια. <laughs> Αλλά εκείνη το 12.30 η ώρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που τα εστιατόρια κλείνουμε στι 12 η ώρα κουζίνα, μέχρι να μαζέψουμε πάει η ώρα μία. Πού έρχεται και ένα τη μία παραδέχεια σου λέει «Εσύ ε... σερβίρι. Ναι, ρεσί, πάμε. Και τα γυρνά ναι, πάλι Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. <laughs> <πολλές laughs> φορέ σε κάποιου έτσι. Ε, στρατό δεν μαγειρέψατε εσεί, έτσι. Ενώ δεν δε, δε μπήκατε στο στρατό και είπανε, Α, αυτό ξέρει, φέρ τον εδώ να μπει. Όχι, μαγείρεψα. Δεν μαγείρεψα, αλλά ναι, στη λέσχη αξιωματικό okay. και τέτοια. Ναι. Ε, είχατε ήδη γνώσει για να μπορείτε να το. Ναι, από 13 χρόνια 13... Οπότε πήγα κανονικά στρατιώτη. Ε, σε ποιο στην, πόλεμο. Στην ώρα μου. <laughs> ε, νομίζω στο αλβανικό μέτωπο, <laughs> αλλά δεν το πρόλαβα καλά κάθιστα. <laughs> Και Δύσκολο πάντω να είσαι στρατό με τα υλικά που σου φέρουν για να προσπαθεί να φτιάξει κάτι, έτσι. Ναι, είχα κόψει ένα αρνί στην κορδέλα. κορδέλα. Ένα βόδι ήταν. Που είχε σφραγίδα 1954. Το είχαν ξεχάσει κάτω. Όχι, ήταν αυτά που λένε τώρα τα που οριμάζει το κρέα που τα αφήνουν να αργήσει ορίμανση. Το το ξέραν από τότε. Αυτό δεν ήταν αργή ορίμανση. Ήταν μακροχρόνια ορίμανση. Αυτό το είχαν το πέρα του πέρασαν για κρασί. Το βάλανε να οριμάσει πολλά χρόνια. 1954, δηλαδή τουλάχιστον 18 χρονών το κρέα αυτό. 72 ήταν αυτό που σου έδωσε. το σώσο λίγο, αλλά δεν τα κατάφερα. 72. Και όταν λέτε την κορδέλα, μιλάμε για την πριονό κορδέλα. Ναι, ναι κορδέ... αυτό που κόβουν είναι τα κουφώματα. Τι τα δουλάτε. <laughs> Και χάλασε η πριονό κορδέλα. Δεν δε μπορούσε να το κόψει. Ε... Λοιπόν, δεν θα σα κρατήσω ε... πολύ ακόμα. Θα... Ε, θέλω απλά να κλείσω με, ε, με ένα κοινό μα στοιχείο. Ε, το οποίο είναι ότι έχετε αυτοκινούμενο, σωστά. Ναι, εσύ έχει. Ναι, έχω. Ναι. Το πρώτο που είχα ήταν ένα Mitsubishi ε, L300 του 1986. Εμένα ήτανε, είχε την κουκέτα, ναι. το αλκοόβερ επάνω, το οποίο το, το κατήργησε το καναφτιράκι για δύο άτομα. Και το έχω κάνει δουλάπιο όλο αυτό, τροφοδίκη. Είναι, είναι μόνο σε μένα, ή όταν ένα φαγητό το τρως έξω με το κάμπινγκ, με το, με το αυτοκινούμενο, αποκτά μεγαλύτερη γεύση και αξία. Δηλαδή ένα. Από μέτριο... αξία, και ότι, ό,τι έχει αξία έχει και γεύση. Θα ανοίγατε ποτέ food truck, αφού έχετε και το truck έτοιμο. Είδα, Είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Ναι, Μέσα του σχεδιασμού να κάνω καντίνε. Καντίνε, ναι. Με το βρώμικο Λαζάρου. Ω, oh, τέλειο. Αλλά θέλω κάποιον άνθρωπο να το οργανώσει. Δεν μπορώ να το, να το φτάσω Εγώ Θέλω yeah. να το βρω και να, πάω να κάνω το μενού. Θα μπορούσατε να κάνετε βρώμικο, εύκολα. Ναι. ναι. Θα, θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα ήταν να, ναι, πάλι όμω με ψάρι. Θα, θα να, ναι, βέβαια. Με ψάρι ναι. ναι. να, εντάξει, μπορεί να είχε και για κάποιον αλλεργικό στο ψάρι <laughs> κάποια πρόταση. <laughs> και την κόρη μου. Αλλά θα πάρα πολύ να το κάνω. Δεν έρθει σε επαφή με τα νέα παιδιά με έναν τέτοιο τρόπο. Αλλά ε, χρονικά είμαι μπλεγμένο. Θέλω κάποιον άνθρωπο να το στήσει, να το κάνει και εγώ να το ολοκληρώσω. Το, να επιμεληθείτε το. Και, το έχω βάλει δηλαδή στα σχέδια. Αν καταφέρω, θα το κάνω. Έχετε σκεφτεί κανένα πιάτο, πιάτο δηλαδή, σε συσσεργαστικά. Για την καντίνα όμω. Αυτό θα Κοίτα, ήταν. Γι' αυτό το... και αυτό που έκανα τώρα μετά την πρώτη καραντίνα, που θέλει η κυρία Δαρμή να επικοινωνήσει, υπεύθυνη επικοινωνία, θέλει να επικοινωνήσει κάτι. Που είχα κάνει τον με το ψάρι και με το. Βέβαια, σου ξέ, κάνει σου ξέ. Δεν το έχω σταματήσει, εξακολουθούμε και το σερβίρουμε. Τώρα πάλι έχω στα ασκαριά να κάνω έτσι, λόγω των 200 χρόνων, να κάνω κάτι ε, που να έχει μια βάση πάνω σε αυτό. δυο πιο πιάτα, πιο παράδοση, πιο Ελλάδα. Ένα επαναστατικό πιάτο θα το χαρακτηρίσουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, λατρεύουν ε, να ε, βάζουν ε, τέτοιε. Ε... Θα μπορούσε, θα μπορούσε να είναι. Το πάρα... πιάτο τη ελευθερία. Ε, ε, Τέτοια δεν γράψουν, έλα λέγε βίτα. Δε... <laughs> λοιπόν, ε, σα αφήνω. Θέλω απλά να, ε, να κλείσω και να πω ότι όταν συναντηθήκαμε στο γαστρονόμο, είχατε έρθει για την απίστευτη ε, ενέργεια που κάνατε μαζί με το περιοδικό Σχεδία, που ε, ξεκινήσατε το Σχεδία Home, που είναι ένα, ε, ένα μέρο που μαγειρεύουν ε, οι άστεγοι, ε, και, το, και είναι μια απίστευτη ενέργεια, θεωρώ. Κοίτα, ε, θυμάσαι μου, υποσχέθηκε ότι θα βγούμε πολιτέ. Παρέα. Αυτό δεν το έχω ξεχάσει. Είμαι έτοιμο ανά πάσα στιγμή και χαίρομαι που το θυμάστε. Μόλι. Γιατί τώρα δεν βγαίνουν οι πολιτέ δυστυχώ. Λόγω τη κατάσταση. Αλλά μόλι αυτά αλλάξουν. Είμαι έτοιμο. Θα δώσουμε ένα ραντεβού, θα πιούμε το κρασί μα. Α, Θα φορέσουμε τα γυλαίκα. Εννοείται. Και θα βγούμε εκεί κολοκοτρώνη. Που είναι κοντά και το σχεδία home. Για να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, να μην τρεκλίσουμε. <laughs> να πουλήσουμε <laughs> το, το, το έντυπο παρέα, να ενισχύσουμε αυτού του ανθρώπου. Για μένα είναι ένα μεγάλο αποτύπωμα ζωή. Ε, χαίρομαι που μπόρεσα να το κάνω. Ε, δεν ξέρω να σου πω ότι όταν του εκπαίδευα, όταν έμπαινα μέσα στην κουζίνα για να του διδάξω. Ε, και του έβαζα να κάνουν κάποιο πιάτο που είχα κάνει και εγώ, τρέμαν τα χέρια του. Και δε, δε, δεν, γίνεται να. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δε, σε μαθαίνω να κάνει κάτι και τρέμουν τα χέρια σου, <laughs> αρχίζω και <laughs> συναχωριέμαι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε, ξέρει, είναι ο φόβο, είναι ο όγκο ο δικό ναι. Και τα, και τα εγώ να δω τον Τι όχο, είπατε, εσύ. ρε. <laughs> ε, και ψαχνόμουν. Οπότε κάποια στιγμή περνώντας από αυτή τη γειτονιά εκεί πέρα πήρα μια μάσκα, μια μουτσούνα και τη φόρεσα και μπήκα στην κουζίνα. Σταματήσα να τρέμουν τα χέρια τους. Σοβαρά. Ναι, ναι. Τέλειο. Κράτα το. Τι είχατε ναι. βάλει. Τι, τι, τι ένα, μάσκα. Ένα γκλόνι το... είχα... είχα πάρει. <laughs> Δεν okay. ε, κάτι τέτοιο. Κάτι αστείο είχα πάρει. Νομίζω ότι θα το κάζατε παπέλου του Νταλή αυτή η φορή. Όχι, όχι. Μήπω του κρύμμα, αυτή η μάσκα. Θα η καναλιά στη γειτονιά. Και αυτό από μόνο του. Έκανε κλικ στο κεφαλό του. Αυτό, α πούμε, δεν είναι μαγειρικό. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που λέγαμε. Το πώ θα πάρει κάποιου ανθρώπου και να του κάνει να καταφέρουν κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό είναι, σίγουρα. Δηλαδή, σταματήσαν να τρέμουν τα χέρια του. Απίστευτο και που δούλεψε και που το σκεφτήκατε και που όντω είχε αποτέλεσμα έμπαινα μέσα mm. και του έλεγα: Κάντε αυτό τώρα, αυτό μάθατε, κάντε το. Και ναι. τα χεράκια του. Μιλάμε αυτό... βέβαια για ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν ούτε κατά ελάχιστο επαγγελματίε μάγειρε. Είναι... ήταν να ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Αυτό. αυτό που είναι πλητήριο. δύο πατεριμόν, καλά το λέω. Ναι, δύο πατεριμών. Δίτερο, δύο ε, Εκτό αν δεν το ξέρει το πατεριμόν. <laughs> Όχι, τότε, <laughs> <laughs> τότε βάζει απλά. <laughs> Τι μαντουβάλα. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ ελπίζω να περάσετε ωραία. κάνε ένα πολύ. ωραίο πρωινό και εσύ και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια σε όλου. Ευχαριστώ. Τι γλυκό άνθρωπο είναι αυτό, πες μου. Τέλειο, τέλειο. Και μπορώ να τον ακούσω να μιλάει. Είναι από του δύο ανθρώπου που μπορεί να μιλάει για ψάρια. Ναι. Και να ακούω, να παρακολουθώ. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο, νομίζω, έχω σε ένα μονολογάκι 25 λεπτά για ψάρια και τι διαφορέ ανάμεσα στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Και εσύ εκεί με την Πορτογαλία, ενώ έχουμε την Αλαβάρα. Ήθελα να σου το πω. Ξέρετε τι, είναι ένα άνθρωπο που δουλεύει πολύ τα θαλασσινά και είναι ένα από του λίγου άνθρωπου που ξέρει ε, αυτό το θαλασσινό, τα νύχια του δράκου, τέλο πάντων, το οποίο, ε, για το οποίο μιλούσα. Και είναι ένα από του λίγου άνθρωπου που μπορεί να το εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα το φέρει ένα τώρα εδώ πέρα, παίζει να αρχίσει να τρέχει. Να μην μιλάμε άλλο γι' αυτό, όχι να μην το φέρει. Να μην μιλάμε άλλο. <laughs> αυτό που κρατάω είναι ότι μπορώ να τον ακούσω να μιλάει για ψάρια ναι. Τύπου ε, αυτό δύο ώρε. είναι ο Μόργαν Φρίμαν που μπορεί να ακούς τη φωνή του Και να σου διαβάζει τι να σου πω πιστολάκι. για μπιστολάκι <laughs> ε, Και να λες τι πανέμορφο πράγμα είναι αυτό <laughs> ε, Μπορώ εγώ να ακούω τον θείο ε, Λευτέρη Λαζάρου <laughs> να μιλάει για ψάρια για Και να εκεί για πεσκανδρίτσια ναι. για άλλο ό,τι άλλο ψάρι ναι. ε, μίλησε Να σου πω κάτι Έχι... Χρόνια τώρα το έχω μέσα μου, δεν με καταλαβαίνει κανεί. Ο ρατσισμό που ναι. υφίστανται τα ψάρια. Εντάξει, μόνο okay. εγώ το νιώθω. Τι εννοεί. Τι, τι εννοώ. <laughs> Μη φορτώνει έτσι ένα, τι εννοεί, είπα. Όχι, τώρα είμαι δικηγόρο των ψαριά. <laughs> Δώσ' το. Δηλαδή, πα εσύ, ναι. βλέπει, ανοίγει Survivor, ντοκιμαντέρ, ό,τι θε. Ναι, ναι. Έχει δει πουθενά να παίρνουν το προβατάκι αγκαλίτσα, να το σκοτώνουν, να το τεμαχεί, να εμορραγεί και να σπαρταράει ναι. πριν το σκοτώσει. Και μετά να το εκθέτει και σε κοινή θέα. Ισχύει. Και μετά να το τρώ. Ναι, Που το ισχύει. βγάζουν εκτό ζουδανό παρταράει. Τα χταπόδια τα καημένα, τα βγάζουν έξω, Τα βαράνε. Oh. Τα χτυπάνε κάτω στι πέτρε. Το χταπόδι δεν την παλεύει. Δεν την παλεύει το χταπόδι, πραγματικά. Πες μου για ποιο λόγο. Ε, δεν Μέννα ξέρω. Μου... Και επίση είναι και πάνω στο ρατσισμό που λε, είναι και αυτό το. Τι είσαι, Είμαι χορτοφάγο. Ψάρια τρώω, εννοείται. Ε, κάτσε, Τρώνε περίμενε. χορτοφάγη ψάρια. Υπάρχουν κάποιοι που τρώνε, υπάρχουν και άλλοι που δεν τρώνε, οι vegan προφανώ δεν τρώνε Γενικά τίποτα. Γενικά είμαι πολύ μπερδεμένη με το, με το θέμα αυτό. Δηλαδή... Είναι η, 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 αυτοί που τρώνε ψάρια, ναι. εντάξει προφανώς δεν είναι 100% χορτοφάγια, αλλά έχουν αυτή τη θεωρία ότι το ψάρι δεν έχει αίμα. Τι δεν έχει αίμα Τι έννοιες, δεν έχει αίμα, Τι, δεν έχει αίμα Τι είναι αυτό το κόκκινο που βγαίνει. Τι είναι αυτό. <laughs> <laughs> δεν είναι, Είναι αυτό χρώμα είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το λένε για τα θαλασσινά. Όχι, είναι και για τα. Λε και, και δεν ψάρια. είναι αίμα αυτό που βγάζουν. Το μοβ. Ε, Επίση αυτό που κάνουν <laughs> που, που είναι οι εκπομπέ αυτέ που ψαρεύουν και πιάνουν τα ψάρια, τα βγάζουν, τα δείχνουν, τα μιλάνε για αυτά 20 λεπτά και μετά τα πετάνε μέσα στη θάλασσα πάλι. Ναι, νεκρά. Ε, όχι, νεκρά. <laughs> Υποτίθεται τα πετάνε ζωντανά. Τι είπα αυτό, εντάξει, τώρα δεν, δεν θα το κρατήσουμε εδώ πέρα. Όχι, θα το, το κρατάμε ψάρι. εδώ να πνίγεται για 20 λεπτά, μιλώντα. Και μετά μέσα. Πόπο, Το ψάρι αυτό τι το, το, το καταλαβαίνει, τι περνάει εκείνη την ώρα που είναι παιδιά, τι γίνεται. Σπακάω τι κάνετε, Και μετά το ξαναπετάνε μέσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει λάμπρο μου. Δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει νεράκι. Ναι, απλά σκέφτομαι μετά αν, τι, τι ώρε ψυχολόγου θέλει το ψάρι για να ντυλάρει το γεγονό ότι για 10 λεπτά ήταν εκτό από το νερό, έξω από το νερό. Δηλαδή, φαντάσου το, γυρνάει πίσω και έχει τραυματική εμπειρία για μια ζωή. Εντάξει, βέβαια, παίζει να έχει χειρότερε εμπειρίε μέσα στο βυθό. Αλήθεια είναι ότι παίζει να έχει. <laughs> Τα τρία λεπτά που ζουν. <laughs> Τα τρία λεπτά που ζουν, ναι. Μία λέξη λοιπόν για ε, αυτό που, ε, αυτή τη συζήτηση που κάναμε με τον ε, κύριο Λαζάρου. Όχι, νομίζω το, το προλάβαμε αυτό το θείο. Αυτό είναι αυτό τελείωσε, είναι. δεν είναι θείος. εμένα αυτό. Είναι ο θείος που θα ήθελες να έχεις. Ο θείος είναι το ο, ο πατέρας, ο παππούς. Να πούμε επίσης ότι για άλλη μια φορά ευχαριστούμε την Walt, η οποία υποστηρίζει αυτό το podcast. Ε, και, και μας βοηθάει να μπορούμε να κάνουμε αυτό το podcast. Ευχαριστούμε, Walt. Ναι. Ξηστή, θα του το στείλω και στο chat. Ο oh, το Προστοφέρα. Επικό. Γιατί η Walt έχει chat. Άμα κάποιε φορέ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Φυστά. αν ξεχάσετε κάτι στην παραγγελία σα, αν ε, έρθει παραγγελία και κάτι λυπεί, αν. Ε, ε, οτιδήποτε γενικά θέλετε, ανοίγετε την εφαρμογή και μπαίνετε στο chat ε, που υπάρχει στην εφαρμογή. Είναι live chat. Mm -hmm. Και ε, επειδή εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, όντω απαντάνε συνταρακτικά γρήγορα. Σε επίπεδο που ούτε φίλο δεν απαντάει τόσο γρήγορα. Εννοείται. Εσύ, α... Α... Εσύ που είσαι από του πιο γρήγορου, αργεί χαρακτηριστικά. Ναι, σε Δεν σε αφήνει με... ποτέ στο διαβάστηκε η Walt. Να το πούμε αυτό. Ποτέ. Μπαίνουν κατευθείαν. Μα ποτέ. Πρέπει να ευχαριστούμε ένα τον άλλον για 10 λεπτά. <χει> Έλα, θα πω την τελευταία <χει> λέξη, ρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ <χει> που ήρθατε. Όχι εμεί σα ευχαριστούμε. <χει> ε, ευχαριστούμε και βαθμολογήστε μα κιόλα αν γίνεται. Ε, όχι, Είναι... ναι, σα ευχαριστούμε. Όχι, ναι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σε ελάχιστο χρόνο οι άνθρωποι εκεί και απαντάνε. Είναι διαθέσιμο μέχρι αργά το βράδυ και είναι και πολύ φιλικοί άνθρωποι. Όπω και ο Λευτέρη Λαζάρου, θα ήθελα να ράξω με του υπαλλήλου που διαχειρίζονται το chat τη World να τα πούμε Why και εκτό chat. και μπορούμε να πούμε ότι άμα θέλετε να βιώσετε την εμπειρία της World σα σας δίνουμε και ένα promo code Εναι, το οποίο yeah. είναι β... φις φις, FIS, FIS 6 ευρώ έκπτωση για τις δύο πρώτες παραγγελίες 3 ευρώ για την πρώτη και 3 ευρώ για τη δεύτερη βάζοντας απλά το promo code. Το podcast αυτό είναι διαθέσιμο και στο Apple Podcast, στο YouTube, στο Spotify, στο Google Podcast και σε άλλα. Μπορείτε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας έτσι να το ακούσει και κανένας άνθρωπος. Αν έχετε φίλους. Ναι, και αν δεν έχετε, μοιραστείτε το με του συναδέλφου σα. Αν, έχετε. αν είστε από αυτού που λένε οι συνάδελφοι είναι και φίλοι, μην το μοιραστείτε καθόλου. Όχι, μοιραστείτε το βασικά. Μοιραστείτε. <laughs> Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε. Εβίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για μια φορά στην παρέα μου. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λαζάρο, μια Πάνω απ' όλα, εννοείται. Γεια σα. Γεια σα.